Με αόριστες αναφορές για εργολάβους της δημοσιογραφίας, άλλες αίθουσες που θα απασχοληθούν στο μέλλον και αιχμές για πρώην δημοτικούς συμβούλους που δεν είναι πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, προσπάθησε ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Κώστας Βαρδαβάς να διαψεύσει την εφημερίδα Νέα Κρήτη, που αποκάλυψε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που εκδόθηκε 21 Απριλίου. Μια απόφαση που αναφέρει ρητά ότι ισχύει η σφράγιση των θυρών 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του Παγκριτίου Σταδίου, καθώς και των χώρων ανοιχτό στίβου. Δέχομαι μια συκοφαντική επίθεση από γνωστούς εργολάβους της δημοσιογραφίας, το οποίο είναι κάτι που δεν θα απασχολήσω τώρα το σώμα. Αυτό θα απασχολήσει άλλες αίθουσες, σε αυστηρότερο ύφος ίσως, και εκεί που πρέπει, και με την βοήθεια κάποιων πρώην, και χαίρομαι που αυτοί οι πρώην δεν είναι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Το κρεσέντο του αντιδημάρχου συνεχίστηκε, ενώ έφτασε σε σημείο να συγχύσει το σώμα, αφού ισχυρίστηκε πως οι χώροι λειτουργούν κανονικά και με αδειοδοτήσεις, αποφεύγοντας όμως να χρησιμοποιήσει τον όρο «όλοι οι χώροι». Είναι 20 διαφορετικά αθλήματα με χιλιάδες κόσμο που μπαίνει, πλήρως αδειοδοτημένα και κατάλληλη εγκατάσταση. Θα φτάσω. Βγαίνει μια εικόνα ότι το Παγκρίτιο Στάδιο αύριο θα σφραγιστεί. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η άδεια λειτουργίας του Παγκριτίου Σταδίου ανανεώθηκε. Και για του λόγου το αληθές, ο ίδιος αναγκάστηκε να ανασκευάσει λίγο αργότερα και να παραδεχθεί πως υπάρχει σφράγιση, ενώ όταν ο Ηλίας Λιγερός τον ρώτησε για το αν η μελέτη προχωρήσει για την αδειοδότηση, εκείνος δεν μπόρεσε να απαντήσει. Και αυτό που ζητήσαμε είναι υπό προϋποθέσεις να αρθεί και η σφράγιση που υπάρχει προληπτικά της απέναντις σκεπαστής κερκίδας του ανατολικού, της ανατολικής σκεπαστής κερκίδας. Θα έφτανε τα δύο πράγματα και λέει θα δίνουν μια προθεσμία 15 ημερών, αν κάνω λάθος, και σε αυτές τις 15 μέρες θα μου τα φέρετε, αν δεν μου τα φέρετε θα το κλείσω προσωρινά 2 μήνες. Όχι. Θα παραμείνει σε ισχύ η απόφαση της αναστολής άδειας. Της αναστολής άδειας. Όχι, δεν θα διαβάσετε κατά την αποστολή τη άδεια ως προς τα συγκεκριμένα διαζώματα και αθλήματα. Άρα ποδόσφαιρο, που είναι μια μεγάλη διοργάνωση που εγώ θέλω να γίνει, για παράδειγμα και ο τελικός του κυπέλλου να γινόταν, θα ήταν κάτι το οποίο θα με ευχαριστούσε. Αν δεν έρθουν αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Δεν θα έχουμε το σύνολο δεν θα μπορούμε των κερκίδων. Και ενώ τα περιθώρια στενεύουν, το Παγκρίτιο κινδυνεύει να μην βάλει υποψηφιότητα για τη διεξαγωγή του τελικού κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο στις 6 Μαΐου. Αφού ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί το τι μέλη γενέστε με τις διαδικασίες της μελέτης αδειοδότησης του σταδίου.